Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την βουλευτή της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης και αναπληρώτρια τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, την Δώρα Αυγέρη, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Καλημέρα σας, κυρία Αυγέρη. Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Απλά δεν σας ακούω καθαρά. Έχω λίγο έτσι έναν προβληματικό ήχο. Φαντάζομαι ότι θα το βελτιώσουμε στην πορεία για να κάνουμε έτσι και πιο εύκολη τη συζήτηση. Ναι. Χαίρομαι που σας ακούω. Έστω και... Εμείς σας ακούμε πολύ καθαρά. Ακούγεστε, οι τεχνικοί θα επιληφθούν του θέματος. Θα μιλώ λίγο πιο δυνατά, μήπως με ακούσετε. Όχι, όχι, ίσως καλύτερα λιγότερο δυνατά, γιατί αλλοιώνεται ο ήχος της. Ίσως η ένταση έχει να κάνει. Ωραία. Το ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω είναι για τι φτάσαμε ως εδώ. Πιστεύετε, κατά την προσωπική σας άποψη, ότι είναι απόρρια του εγκλισμού που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες με την καραντίνα, με την πανδημία, ή υπάρχει κάποιο κενό που δεν καλύπτει η πολιτεία και φτάσαμε σε αυτό το θλιβερό φαινόμενο με τις 13 δολοφονίες γυναικών? Νομίζω, κύριε Γιώτη, οι δολοφονίες είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί είναι η πιο σκληρή έκφανση μιας βίας και φασισμού, θα σας έλεγα εγώ, της κοινωνίας το τελευταίο διάστημα, αλλά αυτό ξέρετε πάντα υπήρχε. Δεν είναι μια απάντηση σε ένα γιατί, είναι πολλές απαντήσεις σε πολλά πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να αναλύσουμε και να δούμε και τις κοινωνικές συνθήκες και τους πολιτικούς όρους με τους οποίους βελτιώνονται οι κοινωνικές συνθήκες που επιτρέπουν να έχουμε την φαινόμενα βίας μέσα στο σπίτι ή ακόμα και μέσα στους χώρους δουλειάς ή σεξισμού και σεξιστικών επιθέσεων στον δρόμο που περπατούμε ή ακόμα και στο δημόσιο χώρο. Ξέρετε, δεν εκδηλώνεται μέσα σε ένα σπίτι πίσω από κλειστούς τοίχους και κλειστές πόρτες. Μπορεί να τύχει από παντού. Φυσικά το νομικό απλοστάσιο, τότε εγώ μπορώ να πω ότι δεν υστερεί. Και αυτό φάνηκε και από την χθεσινή, εγώ θα σας έλεγα, εμβληματική κίνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Βιώτη, να αποστείλει ένα λαμπρό κείμενο προς όλους τους δικαστικούς λειτουργούς για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να παίρνουν όχι μόνο σε δικονομικό ή σε δικαστικό επίπεδο προστασίας των αδύναμων, κυρίως των γυναικών, αλλά και άλλων των υπόλοιπων αδύναμων μελών των οικογενειών έναντι σε αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τι προληπτικά πρέπει να κάνουν οι εισαγγελείς, στους οποίους και οι δικαστικοί λειτουργοί, στους οποίους ξέρετε πολύ συχνά προσφεύγουν αδύναμες γυναίκες, ανυπεράσπιστες, ακόμη και παιδιά ή ανήμποροι ηλικιωμένοι, για να καταγγείλουν πριν πάνε καν στην αστυνομία τέτοιου είδους συμπεριφορές μέσα στο σπίτι. Είναι εύκολο όμως να συμβεί αυτό? Είναι εύκολο να φτάσουν ως την εισαγγελία? Γιατί πολλές φορές δεν φτάνουν ούτε καν στην αστυνομία. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία των γυναικοκτονιών ή των ανθρωποκτονιών, που θα μπορούσαμε να τους δώσουμε και ένα διακεκριμένο χαρακτήρα ποινικά, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Το ζήτημα είναι τι γίνεται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στα σπίτια, μέσα στους χώρους δουλειάς, και γιατί αυτά δεν καταγγέλλονται ή όταν καταγγέλλονται δεν αντιμετωπίζονται με τον προσήκοντα τρόπο, είτε από τις αστυνομικές αρχές ή από τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Και αυτό το επισημαίνει πάρα πολύ καλά ο κύριος Γιώτης, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μέσα στο κείμενό του. Ότι, για παράδειγμα, θα πρέπει ακόμα και για πράξεις που είναι πλημαλληματικού χαρακτήρα να γύρονται οι διαδικασίες του αυτοφόρου και να εκδικάζονται άμεσα από τα δικαστήρια. Και μάλιστα με μια σειρά τέτοια που να έχουν προτεραιότητα, για να μην φτάνουν στη διάρκεια της ημέρας να αναστέλλονται αυτές οι εκδικάσεις, γιατί έχει λήξει το ωράριο των δικαστηρίων. Και ότι όλα αυτά τα περιστατικά και όλες αυτές οι δίκες θα πρέπει να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, όταν είναι και πολύ ζωντανά και φρέσκα και τα αποδεικτικά στοιχεία και το υλικό της αποδεικτικής διαδικασίας. Να παρακάμπτεται δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία που υπάρχει, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει καθυστέρηση. Να υπάρχει μια προτεραιότητα, να υπάρχει μια προτεραιότητα και μια επίσπευση ακριβώς, γιατί εκεί, ξέρετε, δεν υπάρχει και το περιθώριο ακόμα και του ψυχολογικού καταναγκασμού εκβιασμού σε μια γυναίκα. Ξέρεις, θα σου πάρει τα παιδιά, θα μείνεις χωρίς δουλειά, να δεις τι θα σε κάνει, μπορεί και αυτός να σου κάνει μήνυση. Εκεί, δηλαδή, από τη στιγμή που καταγγέλλεται και οδηγείται κάποιος ενώπιον της δικαιοσύνης, αυτή η υπόθεση να εκδικάζεται, να απονέμει τη δικαιοσύνη και να υπάρχει και αυτό το περιδικαίου αίσθημα και ασφάλεια και να αποτελεί και ένα κίνητρο για την επόμενη γυναίκα, για μια ακόμη γυναίκα που θα είναι θύμα, να το καταγγείλει, γιατί θα βλέπει ότι αυτό έχει αίσια έκβαση. Αν, για παράδειγμα, ναι, είναι μια ακόμη οδύσσια η καταγγελία στην αστυνομία. Και θα ήθελα, αν μου δίνατε τη δυνατότητα. Καλά κάνετε, ξέρετε, και το τονίζετε αυτό, την οδύσσια, ναι, όπως ορθώς, ναι, αναφέρατε, πώς θα φτάσει στην καταγγελία, γιατί υπάρχει ο φόβος για την επόμενη μέρα, την επόμενη στιγμή. Εδώ, επίσης, και θα σας φέρω πραγματικά περιστατικά, τα οποία τυχαίνει έτσι και από τη δική μου δημοσιογραφική πορεία να τα έχω, ξέρετε, προσεγγίσει.
Το ζήτημα είναι και τι κάνουμε και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες. Τι έννοια δείχνουμε για να... εννοείται. Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι μόνο για τον οικογενειακό, μιλάω και για τη γειτονιά, μιλάμε για τους φίλους μας που έρχονται και μας λένε πόσο δύσκολη είναι η ζωή τους και αδύοτος ο βίος μέσα στο σπίτι. Και επίσης... Και πολλές φορές εκ των υστέρων, αφού έχει διαπραχθεί το έγκλημα, βλέπουμε να βγαίνουν να λένε κάποιοι, αλλά δεν είχαν προνοήσει νωρίτερα. Να πάψουμε να είμαστε απλοί θεατές, να βλέπουμε να συμβαίνει γύρω κοντά μας, απέναντί μας και να μην κάνουμε τίποτα. Είχε τύχει να είμαι αυτόπτης μάρτυρας ενός περιστατικού, ενός άνδρα, που σε πολύ κεντρικό σημείο, ενός μεγάλου εμπορικού κέντρου, έξω στο δρόμο, χτυπούσε τη γυναίκα του. Και κανείς δεν σταματούσε για να την βοηθήσει και να το σταματήσει να τη χτυπά. Όταν κάλεσα εγώ την αστυνομία και προσπάθησα να παρέμβω στο περιστατικό, ήρθε μια επικεφαλής της αστυνομίας, η οποία το πρώτο πράγμα που ρώτησε στη γυναίκα αντί να την καθησυχάσει ήταν τι του έκανες και σε χτύπησε. Άρα εδώ μιλάμε και για το ρόλο που έχει η αστυνομία. Ή την εκπαίδευση των αστυνομικών στο θέμα. Αυτό που είναι και την εξειδίκευση πια, δεν είναι μια απλή εκπαίδευση. Και ξέρετε ότι κάθε φορά που έχουμε μια ιστορία γυναικοκτονίας, συνήθως από πίσω έχουμε και το μόνιμο πια, είχε πάει στην αστυνομία αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Το είχε καταγγείλει αλλά κανείς δεν την άκουσε. Άρα δεν είναι ότι δεν υπάρχει νόμος ή ότι δεν υπάρχει ποινή που θα επιβάλλεται. Είναι πραγματικά όταν πηγαίνεις στην αστυνομία να αισθάνεσαι ότι η αστυνομία θα σε προστατεύσει, ότι δεν θα σε βάλει στη θέση του θήτη, ότι είσαι ένα θύμα που δεν χρειάζεται να εξηγήσεις πολλά, αρκούν οι μόλοπες ή ο φόβος με τον οποίο, ακόμα και ο φόβος, γιατί υπάρχει και ψυχολογική βία που διατυπώνεις μπροστά στους αστυνομικούς λειτουργούς, επιμένω να τους λέω αστυνομικούς λειτουργούς, να σε ακούσει ο αστυνομικός, να φροντίσει για σένα, να σε ακούσει ο δικαστικός λειτουργός, να φροντίσει για σένα και φυσικά να έχεις κάπου να μπορείς να μείνεις όταν θα χρειαστεί να αφήσεις αυτό το σπίτι που είναι η φυλακή σου. Και εδώ χρειάζονται πάρα πολλά βήματα, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, γιατί δεν είναι μόνο να μείνεις σε ένα καταφύγιο, πρέπει να μπορέσεις να συνεχίσεις να στέκεσαι μόνη σου οικονομικά, κοινωνικά, να έχεις μια δουλειά, να μπορείς να φροντίσεις τα παιδιά σου, γιατί πολλές φορές μένεις σε αυτή τη φυλακή γιατί φοβάσαι μη χάσεις οικονομικούς πόρους και ο άλλος θα σου πάρει τα παιδιά. Υπάρχουν πάντως κάποιες δομές που μεριμνούν σε αυτό το επίπεδο? Ή ξέρετε αυτό πολύ καλό ότι αυτό δεν αρκεί. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που μένουν στο σπίτι γιατί ακριβώς δεν έχουν που να πάνε. Και πολλές φορές, επειδή πάλι σας λέω και από τη δημοσιογραφική μου εμπειρία, ακόμη και η δικαστική λειτουργία, οι εισαγγελείς ψάχνουν ένα βράδυ για να στείλουν μια γυναίκα να μείνει σε ένα καταφύγιο, ακόμη και παιδιά που χρειάζεται να νοσηλευθούν ή να φιλοξενηθούν, και δεν υπάρχουν δομές ακόμη και για ανήλικα παιδιά που δέχονται κακοποίηση από τους γονείς τους, για παράδειγμα. Είναι ένα μεγάλο έλλειμμα αυτό. Πολύ μεγάλο έλλειμμα. Κύριε Αυγέρη, πιστεύετε πως η συζήτηση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του ποινικού κώδικα και της ποινικής δικονομίας, όπου υπάρχουν, επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές για αδικήματα βαριάς και σεξουαλικής εγκληματικότητας και ενδοοικογενειακής βίας, θα βοηθήσει σε αυτό? Θα υπάρξει τουλάχιστον μια ομοφωνία σε αυτό το θέμα που δυστυχώς... Αν δεν βελτιωθούν οι κοινωνικοί όροι και ο τρόπος με τον οποίο πια θα αισθάνεται αυτός που είναι θύμα ότι το πέπλο της προστασίας του είναι και ο διπλανός του, δεν είμαι αισιόδοξη, κύριε Γιώτη. Αυτό το δίκτυο προστασίας προς τον αδύναμο πρέπει να το κάνουμε όλοι όσοι αισθανόμαστε λίγο πιο δυνατοί από αυτόν ή τουλάχιστον είμαστε έξω από το πρόβλημα. Δυστυχώς όμως, και αυτό φταίει και η πανδημία, δημιουργήθηκαν τέτοιοι κοινωνικοί όροι βιαιότητας και εκφασισμού, και επιμένω σε αυτό, που δεν με επιτρέπουν να είμαι αισιόδοξη. Και αυτή τη βία και αυτή την ένταση τη συναντάς πολύ εύκολα πια. Δείτε για παράδειγμα πόσο ένα μικρό φυτιλάκι χρειάζεται για να δει κάποιος τον διπλανό του γιατί είναι εμβολιασμένος και αυτός είναι ανεμβολίαστος και αντιδρά. Αναπτύσσεται μια κουλτούρα βίας που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και υπάρχει και μια κουλτούρα ανοχής σε αυτή τη βία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι το ίδιο το κράτος που δίνει αυτό το σημάδι της έντασης της βίας. Όταν το ίδιο το κράτος υπερβαίνει τα όρια της εξουστίας του και αυθαιρετεί και γίνεται ακόμη πιο βίαιο, υπέρμετρα βίαιο, τότε δίνεις νεύμα στον άλλον να είναι υπέρμετρα βίαιος και μέσα στο σπίτι του, γιατί είναι ο εξουσιαστής, είναι η εξουσία, λετά σε μουά.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα, μια καλλιέργεια τέτοιας αντίληψης. Όσοι νόμοι και να έρθουν και όσο αυστηροί και αν είναι, δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν θα ανατρέψουν αυτή την εικόνα και αυτή την κατάσταση. Είναι άσχημες οι καταστάσεις που βιώνουν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια. Τραγικές τις περισσότερες περιπτώσεις, ανάλογες περιπτώσεις όπως αυτές που βλέπουμε να φτάνουν στη δολοφονία. Και βέβαια πρέπει να δούμε και τον πολιτικό μας λόγο. Δεν μπορεί να λέει βουλευτής, δεν θέλω να πω τώρα σε ποιο κόμμα, αναφέρομαι σε εκείνη τη συζήτηση που είχε γίνει για τη συνεπιμέλεια, ότι κάποιος μπορεί να πάρει το παιδί του γιατί μπορεί να είναι καλός πατέρας ακόμη και αν παίρνει τη γυναίκα του. Δεν μπορεί να αναπτύσσεται τέτοια κουλτούρα. Και από την άλλη, πρέπει να δούμε και εμείς οι ίδιοι και μέσα στους οργανωμένους οργανισμούς που ζούμε, είτε είναι αυτά κόμματα, είτε είναι δουλειά, είτε είναι δημοσιογραφία, είτε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, τι ασπίδες προστασίας δημιουργούμε για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δώρα Αυγέρη, βουλευτής της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης και αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Αυγέρη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επιτυχία. Εγώ θερμά, να είστε καλά.